ως 6 και μετά λίγο 2-3 γράμματα, όφρα μπορεί να είναι. Μουσες, μουσόν, κάτι τέτοιο, λείπει κάτι εδώ. Υπάρχουν τρύπες που αν σου λείπουν γνώσεις, δεν μπορείς να τις συμπληρώσεις και να διορθώσεις τα κείμενα. Υπάρχουν όμως και τρύπες που δεν είναι στα χαρτιά, αλλά στο μυαλό μας. Αυτό και επί των λοιπόν... Θυμάμαι κάποτε ένα γράμμα που μου είχε στείλει ο πατέρας μου στη στρατιωτική φυλακή που ήμουν προφυλακισμένος. Όταν το διάβαζα, μία σταγόνα καφέ έπεσε πάνω και έσβησε κάποια γράμματα, δημιουργώντας μία τρύπα. «Θοδωράκι, παιδί μου», μου έγραφε. «Μάθαμε από το διοικητή σου ότι η συμπεριφορά σου είναι άσχημη. Είπε ότι έχεις μπλέξει για τα καλά. Όπως καταλαβαίνεις, στενοχωρηθήκαμε πολύ και εγώ και η μάνα σου. Γιατί, Θοδωράκι, παιδί μου, δεν κάθεσαι καλά? Αυτά που μας είπε ο διοικητής σου δεν ταιριάζουν σε σένα. Εμείς αλλιώς σε μεγαλώσαμε. Για μας...» Εδώ έπεσε η σταγόνα. «Μετράνε πάνω απ' όλα. Μην το ξεχνάς αυτό ποτέ». Αυτή η τρύπα με πέδεψε για πολύ καιρό. Σκεφτόμουν συνέχεια το τι μετράει πάνω απ' όλα, τόσο που αυτή η φράση έκατσε για καλά στο μυαλό μου. Τι μετράει λοιπόν πάνω απ' όλα? Έθεσα αυτό το ερώτημα στα παιδιά για να δω τι θα μου απαντήσουν. Αυτοί όμως δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου και μου έδωσαν αμέσως την απάντηση για το τι μετράει. Αλλά και ο Φιλόδημος που τον ρώτησα τι μετράει πάνω απ' όλα, το ίδιο μου απάντησε. «Τι πόδια, Θεέ μου, τι γάμπες και τι μυρί. Θα λιποθυμίσω. Τι πισινά, τι εφηβαίο και τι λαγόνες. Τι όμοι, Θεέ μου, και τι στήθη. Και τι λεπτός λαιμός είναι αυτός. Τι χέρια και τι μάτια. Θα τρελαθώ τελείως. Τι κι αν είναι μια Ιταλίδα φλόρα που δεν ξέρει να τραγουδά τους στίχους της Απφούς. Και ο Περσέας ερωτεύτηκε κάποτε την Ινδία Ανδρομέδα». Ο Φιλόδημος μας ταξιδεύει με τα ποίηματά του. Μας μεταφέρει ζωντανά τα αισθήματα που ένιωσε πριν 2000 χρόνια για τις γυναίκες που αγάπησε. «Ερωτεύτηκα, αλλά και ποιος δεν ερωτεύτηκε. Γλέντισα, αλλά και ποιος δεν ξέρει από γλέντια. Έκανα κάθε λογής τρέλες, αλλά ποιος φταίει παρά μόνον ο Θεός. Ξανθώ, κέρινη ευωδιαστή κουκλίτσα, όμορφη σαν τις μουσες με τη γλυκιά φωνή, καμάρι των φτερωτών πόθων, παίξε μου με τα τρυφερά σου χέρια ένα χαριτωμένο σκοπό. Ερωτεύτηκα κάποια δημό από την Πάφο. Δεν είναι περίεργο? Μετά, κάποια δημό από τη Σάμο. Τίποτα σπουδαίο. Τρίτη πάλι,
Μια δημό από τις Ισίες. Δεν είναι πια παιχνίδι. Τέταρτη, ήρθε η δημό από την Αργολίδα. Οι ίδιες οι μοίρες πρέπει να με ονόμασαν φιλόδημο και να φλογίζει την καρδιά μου πάντα κάποια δημό. Τα μέρη όπου έγραψε τα ποίηματά του και έζησε ο Φιλόδημος είχαν παραμείνει άθικτα. Χάρη της προστασίας του Βεζουβίου μπορέσαμε να δούμε σπίτια ηλικίας πάνω από 2.000 χρόνια. Και το παράδοξο είναι ότι το Ερκολάνο δεν φαίνεται για αρχαία πόλη. Σου δίνει την εντύπωση ενός εγκαταλελειμμένου χωριού από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Την αρχαιότητα την έχουμε συνηθίσει με ναούς, κολόνες και μάρμαρα. Δεν περιμέναμε να δούμε σπίτια σημερινά σαν τα δικά μας, φτιαγμένα από τα ίδια υλικά, εκτός από το τσιμέντο. Είδαμε ξύλινες σκάλες, πόρτες και παράθυρα, δωμάτια με πλακάκια και μπανιέρες όμοιες με τις σημερινές. Αλήθεια, σε ποιο σπίτι έμενε η Δημό? Σε ποιο σημείο έδινε το ραντεβού της με το Φιλόδημο? Ο Βάκος, εδώ είναι μια διαφημιστική ταμπέλα που έχει το κρασί, το πόσο άσι είναι, δηλαδή πόσα λεφτά είναι οικονομικό, και έρχεται από Νόλα, γράφει. Νόλα, έρχεται, η αρκετοκρασία έρχεται από Νόλα, ένα γωρίο εδώ κοντά. Βρήκαμε την ταβέρνα που έπινε κρασί με τους φίλους στο Φιλόδημο και γινόντουσαν στουπί στο μεθύσι. Και όταν τα βράδια επιστρέφανε στα σπίτια τους, για να μην πέσουν στη στέρνα όπως ήταν μεθυσμένοι, είχαν βάλει αυτά τα πετραδάκια που γυάλιζαν στο σκοτάδι. Η υπεύθυνη του εργαστηρίου επεξεργασίας παπύρων, Ανιέσε, μας έδειξε το σημαντικότερο έργο που βρέθηκε ανάμεσα στους παπύρους. Μας έδειξε το περιφύσεως του Επικούρου, το οποίο ξέραμε ότι υπάρχει μόνο από το Διογέννητο Λαέρτιο και το Λουκρίτιο. Βλέποντας αυτό το αρχαίο κείμενο που επέζησε θαμμένο 2.000 χρόνια, νιώσαμε πραγματικά ότι η δική μας εργασία αποκτούσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η ουσία της φιλοσοφίας του είναι η επιδίωξη της ευδαιμονίας του ανθρώπου μέσα από ένα απλό και ήσυχο τρόπο ζωής. Η σχολή του βρισκόταν 1500 μέτρα μακριά από την Ακρόπολη, έξω από τα τείχη των Αθηνών. Ονομάστηκε κήπος λόγω του μεγάλου κήπου που διέθετε το κτίριο που στεγαζόταν. Ήταν μια μεγάλη κοινότητα, τα μέλη της οποίας αναγνώριζαν την ισότητα μεταξύ τους. Είναι ο φιλόσοφος που μίλησε περισσότερο από κάθε άλλον για τις ανθρώπινες αξίες και τις αρετές, τις οποίες τις ονόμασε αθάνατα αγαθά. Ο Επίκουρος και οι Επικούροι δεν πίστευαν στη μεταθανάτια ζωή. Διεκήρυταν ότι οι θεοί δεν αναμειγνύονται στη ζωή και στα εγκλήματα των ανθρώπων που γίνονται στο όνομα των θεών.
Όσοι καμένοι πάπυροι έχουν ανοιχτεί και επεξεργαστεί, βρίσκονται σε αυτά τα συρτάρια της βιβλιοθήκης της Νεαπόλεως. Υπόκεινται όμως στη φθορά του χρόνου και κάποτε θα πάψουν να υπάρχουν. Ήδη τα πιο παλιά, τα πρώτα που ανοίχτηκαν, θρηματίστηκαν και έγιναν στάχτη. Υπάρχουν μόνο τα αντιγραφά τους, τα οποία όμως δεν βρίσκονται στη βιβλιοθήκη της Νεαπόλεως. Τα έχουν πάρει οι Άγγλοι και βρίσκονται στο Λονδίνο. Αλλά και αυτά που υπάρχουν ακόμα και θα θρηματιστούν αύριο, θα μείνουν τα αντιγραφά τους, οι ψηφιακές φωτογραφίες. Αυτές βρίσκονται στην Αμερική και είναι στην ιδιοκτησία πλέον των Αμερικάνων. Έτσι, τα αρχαία κείμενα, πριν ακόμα προλάβουν να βγουν στο φως, εξαφανίζονται σε μία μακρινή χώρα που έχει διαφορετική φιλοσοφία και πολιτισμό. Το τι γράφουν σε αυτά τα κείμενα ο Επίκουρος και ο Φιλόδημος θα μας τα λένε από εδώ και πέρα οι Αμερικάνοι, όπως αυτοί θέλουν. Στην Ελλάδα, από όλο αυτό το πλούτο των αρχαίων ελληνικών κειμένων, ούτε ένα αντίγραφο δεν πρόκειται να έρθει. Μόνο ένας Έλληνας κατάφερε να τα μελετήσει, και αυτό χάρη της βοήθειας των Ιταλών με την υποτροφία που του έδωσαν. Ο Γιώργος Καραμανόλης είναι ένα Ελληνόπουλο που σπουδάζει την ιστορία και τον πολιτισμό της πατρίδας του μακριά από αυτήν. Καθώς μελετούσα τον Επίκουρο και διάβαζα τις επιστολές του προς Ηρόδοτον, προς Πιθοκλή, προς Μενικαία, ένιωσα σαν να είχε γράψει και σε μένα μία επιστολή προς το Θοδωράκη, τον Νεοέλληνα. «Θοδωράκη», μου έγραφε, «πώς ζεις όλα αυτά τα χρόνια? Ζεις απλά ή ζεις μέσα στη δυστυχία των ατελείωτων επιθυμιών σου?» Κατάφερες να βγεις από τη φυλακή σου. Κατέκτησες την ηρεμία σου, τη χαρά σου και την ευδαιμονία σου. Είχες συνέπεια σε αυτά που λες και σε αυτά που κάνεις ή είσαι ένας αξιολύπητος παρλαπίπας που άλλα λες και άλλα κάνεις? Απέκτησες φίλους αληθινούς ή έκανες ψεύτικες φιλίες για δημόσιες σχέσεις? Η ερωτική σου ζωή πώς ήταν, κουλουβάχατα? Σε κυρίεψαν τα πάθη και σένα, σαν το Φιλόδημο που δεν άφησε γυναίκα για γυναίκα? Κατάλαβες, εν πάση περιπτώσει, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή σου? Γράψ' το, λοιπόν. Ήδη έφτασε στο τέλος του. Μάθαμε πολλά πράγματα και περάσαμε ωραία. Ζήσαμε όλοι τις ίδιες εμπειρίες. Στον καθένα μας όμως θα επιδράσουν διαφορετικά. Για το Στάθη το επόμενο ταξίδι θα είναι μεγαλύτερο. Θα ταξιδέψει με τη μουσική του, αναζητώντας νέους ποιητές μέσα στο χώρο και στο χρόνο. Ο Αίγιστος θα αποτελεί ζωντανή απόδειξη ότι ο Έλληνας έχει σχέση με τον πολιτισμό και όχι με την καταγωγή ή με τα κράτη. Ο Γιώργος Καραμανόλης θα μεταδώσει τη γνώση και τη σοφία αυτών των αρχαίων κειμένων, είτε σαν καθηγητής είτε σαν συγγραφέας.